Αφού ετοιμαστήκαμε λοιπόν τεχνικά, προχωρούμε και στο θεωρητικό κομμάτι, αλλά και στο πρακτικό της παρουσίασης ενός υπέροχου βιβλίου και μιας πολύ όμορφης συνεργασίας της Άννας Τακάκη Μαρκάκη με το βιβλίο της Μέανδρος ο Έρωτας, σε συνεργασία με την Έμα Παγκανίνη, η οποία έχει φτιάξει τα σκίτσα εδώ στο βιβλίο με κάρβουνο, όπως θα δείτε και εσείς ξεφυλίζοντάς το, γυμνά σκίτσα, όμορφα αισθησιακά σκίτσα, που συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο των ποιημάτων. Θα ακούσετε στη συνέχεια να απαγγέλλονται ποιήματα στα αγγλικά και ιταλικά και στα ελληνικά φυσικά και πιστεύω ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι και ευχαριστημένοι. Να καλέσουμε την πρώτη μας ομιλήτρια, η οποία είναι φοιτήτρια από τη Σιτία και μας διαβάζει «Επίκληση στη Μούσα», που ίσως είναι και το κεντρικότερο ποίημα του βιβλίου, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επίκληση στη Μούσα. Ω, εσύ, Μούσα τρισεύγενη, νεράιδα των κρίνων και των ροδαμών, δριάδα στοχαστική, στους δρυμούς της ψυχής μου, σεριάνισέ με σε πολιτείες γαλάζιες, σε χωριά πάλευκα αρμένισέ με, σε βουνοκορφές, σε πελάι ρίξε με, με τα αέρι σου το γλυκαλμύρωτο, θεσπέσια γεύση στα τραγανά μου λόγια. Στου Ορφέα άφησέ με τις τοπίες, να βγω Αφροδίτη από τα κρυστάλλινα νερά, θεία μεταλάβωση στο Αιγαία τις χούφτες. Ω Μούσα της γλυκιάς ζωής, πανδύναμη εσύ της καρδιάς, ερατό ταξιδεύτρα. Ταξίδεψέ με στους δύσκολους με άνθρου σου, στου έροντα άφησέ με το περβόλι, να σπείρω το σίτο της σοφροσύνης. Κοίμησε τους μηνόταυρους, στους δεδαλώδεις δρόμους μη σκεχτεί το πνεύμα μου. Κέρνα με νέκταρ διονυσιακό, τους πόθους μου να κεφυλαντίζω. Ξύπνα, ο Μούσα θεά μου, ξύπνα μου του έρωτα την κρίση, τους ερωτόκριτους να φυπνήσω, να τραγουδούν για τις αρετούσες τους. Με ένα βιολί, με ένα λαγούτο, κι οι σάτυροι λογισμοί μου να χορεύουν. Calling the Muse. O noble Muse, fairy of the lilies and the sprouts, ruminant dryad in the forests of my soul. Wander me in Nazar cities, sail me in snow villages, throw me on mountain tops and seas with your sweet saline wind, divine taste of my crispy words. Leave me to the endearment of Orpheus, to come out as Venus from the crystal waters, holy communion from Medusa's hands. O Muse of the sweet life, you powerful Erato, traveler of the heart, travel me to your difficult meanders. Leave me at the orchard of love to plant the seed of prudence. Put the minotaurs to sleep so that the spirit isn't get scared in the intricate passageways. Treat me to the bacchic nectar to exhilarate my desires. Wake up, Muse, my goddess, awaken the judgment of love in me, to awaken Erotocritus to sing for his Aretusa with the violin, with the lute, while my satyr thoughts are dancing. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαριάννα. Τη μετάφραση στη Μούσα την έχει κάνει η Ζέτα Πουλωρίνη, καθηγήτρια Αγγλικών στη Θειακιά. Την ευχαριστώ πολύ. Αλλά επειδή αποουσιάζει από τη Σιτία, δεν είναι εκτός Σιτίας τώρα και μας λείπει από εδώ. Ευχαριστούμε τη Μαριάννα, ήταν υπέροχη. Σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου έχει ένα πολύ ωραίο και αισθησιακό αλλά και ιδιαίτερα ερωτικό και όμορφο ποίημα με τίτλο «Φύλαμε». «Δεν μου έμεινε τίποτα πια, αγάπη μου, τίποτα, μονάχα ουρανός. Έναν ουρανό έχω να σ' αγγίζω και ένα φως να σε γεύομαι, ένα φως σαν τα μάτια σου. Στα περιβόλια των στεναγμών οριμάζουν τα απαγορευμένα φρούτα και ο έρωτας στα γλαυκά σου δάχτυλα ανατριχιάζει. Εκεί που έγειρες να κοιμηθείς, κάτω από τις κλιματαριάς στο βαθύσκιο, εκεί φύτεψα μια ανάσας λιόγερμα και φύτρωσαν ροδόκρινα στα χείλη σου. Ω αγαπημένε, φύλαμε,
Φίλε με να έρθουν τα μελίσια από τις ρημοσιές και εγώ θα τραγουδώ «Περνά ο έρωτας, περνά». Φίλα με γιατί χανόμαστε στις άδικες μέρες μας, στις χάρτινες νύχτες μας και μη σε μέλη. Φτάνει τη γεύση σου να έχω στα χείλη και τίποτα άλλο, γιατί έχω έναν ουρανό να σ' αγγίζω και ένα φως να σε γεύομαι. Φίλα με. Στη συνέχεια θα παρακαλέσουμε την κυρία Έμα Παγκανίνη να μας μιλήσει για τη συνεργασία αυτή που έχει αποδώσει τόσο όμορφους καρπούς και να μας διαβάσει ό,τι έχει ετοιμάσει για την εκδήλωση απόψε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας. Και η Μαρίνα μου ρώτησε για το δουλειά μας. Λοιπόν, πέρσι είχα κάνει μια έκθεση στην Άγιος Νικόλαος και σε μια αίθουσα έβαλα κάποια από αυτά τα γυμνά, τη βλέπετε τα γύρω-γύρω, και ήρθε η Λιάννα και την είδε και μου είπε: «Έμα, τώρα σε αυτή τη στιγμή γράφω ποίηματα, ερωτικά ποίηματα, και έχω ιδέα να γίνει ένα βιβλίο. Και αν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί, είναι ακόμα καλύτερο». Και εγώ σκέφτηκα και λέω: τα δύο τα έργα, όταν ένα ζωγράφο ζωγραφίζει κάτι, είναι σαν ποίηματα. Θέλει να δίνει όχι μόνο το σχέδιο, αλλά και το πνεύμα μας και τη ψυχή μας μέσα, να δίνει δύναμη, να είναι πάλι και να μας μιλάει, όπως κάνει ακριβώς τα ποίηματα. Τα ποίηματα με τα λόγια, με λίγα λόγια, μπορούν να μας ταξιδεύει. Και η Άννα μου δίνει ακριβώς αυτή την ιδέα. Εκεί στο βιβλίο τι έχουμε κάνει μαζί, είναι σαν τα σκίτσα και τα λόγια της Άννα πάνε μαζί σαν δύο έργα, τι παίρνουν κέρια με τα κέρια και πάνε μαζί. Και παραπάνω τα όμορφα λόγια τι λέει, τι έχει γράφει η Άννα, μας δίνει και δύναμη, μας δίνει όχι μόνο έρωτα, και πάθος και ζωή. Όπως βλέπω και τα δικό μου δουλειά, και είμαι πολύ ευτυχισμένη, αλλά παραπάνω είμαι, πώς λέμε, ευχαριστημένη για την Άννα, για την εργασία μας. Ευχαριστώ, Έμα. Καλώς ορίστε και απόψε στη δεύτερη βραδιά της παρουσίασής μας με Άνδρος ο Έρωτας. Ευχαριστούμε που μας τιμήσετε και απόψε. Και όπως είπε η Έμα, ακούσατε ότι η συνεργασία αυτή προέκυψε πέρυσι στην έκθεση του Αγίου Νικολάου που είδα τα σκίτσα της, και είπα ότι μπορεί να δέσει ο λόγος με την εικόνα, γιατί και η εικόνα είναι χίλιες λέξεις, είναι ποίηση, ειδικά η εικόνα της Έμας, τα σκίτσα της, είναι από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, έχει σπουδάσει και σχέδιο ανατομίας μαζί με την άλλη ζωγραφική που είδατε στην άλλη αίθουσα. Και για την Έμα έχω γράψει ένα για την έκθεσή της, για τη δουλειά της και για το ταξίδι της έως εδώ και την σταδιοδρομία της μέχρι εδώ που μένει πια μόνιμα στην Αγία Φωτιά Σιτίας. Έχω γράψει το ποίημα «Ω ψυχή μου Κρήτη», το οποίο το έχει αυτή μεταφράσει στα ιταλικά. Θα σας τα πω εγώ στα ελληνικά και η Έμα στα ιταλικά. «Ω ψυχή μου Κρήτη, γαλάζια, πράσινη, γλυκιά πατρίδα, για να σε συναντήσω, έναν κόσμο ολόκληρο γύρισα, κομμάτι του νου μου τα βουνά σου, μέρος της καρδιάς μου, η πλατιά σου η θάλασσα, τα ξύλα που ξεβράζονται στις μαραγδένιες ακτές σου έχουν κάνει το δικό μου ταξίδι. Σαν τα βλέπω μου μιλάνε, σαν τα αγγίζω, παίρνουν μορφή. Ξύλο, πέτρα, χώμα κριτικό, γινόμαστε ένα, ω ψυχή μου Κρήτη, ένα κόσμο
ολόκληρο γύρισα για να σε συναντήσω. Με αγάπη προς την Έμα. Κρέτα, anima mia, azzurra, verde, dolce casa. Ho girato il mondo intero per poterti incontrare. Spicchio della mia mente le tue montagne, lembo del mio cuore il tuo vasto mare. I legni che arrivano consunti sulle rive di smeraldo hanno fatto l'identico mio viaggio. Come li tocco, prendono forma, come li vedo, mi parlano. Legni, pietra, terra di Creta, diventiamo uno. Oh, anima mia, Creta, il mondo intero girato per poterti incontrare. Και αυτό τον έχω μεταφράσει με τη βοήθεια της Κριστίνα Στεβανόνη, την είναι μια καθηγήτρια. Αυτό το ποίημα είναι ακριβώς ναι, λέει αυτό τι σκέφτομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ Άννα, γιατί με λίγα λόγια έχει, το αντέχεται. Κάτι έτσι. Λοιπόν, και πήγα φέτος το Ιουνίο στην Ηράκλειο, στην πρώτη έκθεση που έχουμε κάνει φέτος, και ήρθε να τον ανοίγει για την εγγένεια, ήρθε και το ο πρέσβης στην Ιταλία, Ιταλός, και ήθελε να το έχει αυτός. Ναι, ακριβώς αυτό τι λέει, και για μένα μου πάει αυτός, ωραία, και τον έχουμε γράφει πάνω στο βιβλίο. Λοιπόν, πάμε. Ναι, τώρα πια η Έμα είναι στη Αγιά, έχει μπει στην κουλτούρα του τόπου, εργάζεται εδώ, ζωγραφίζει ασταμάτητα. Έρωτα ανήκατε μάχαν. Έρος, ως εν κτήμαση πίπτης, ως εν μαλακές παριές νεάνιδος ενηχεύεις. Φυτάς, διπερπόντιος, ενταγρονόμης αυλές και σουτ αθανάτων φίξιμος ουδής, ούθα μερίων σεγ ανθρώπων, οδ έχω μέμινεν. Έρωτα που δεν γονάτισες ποτέ στον πόλεμο, έρωτα που ορμάς και γεμίζεις την πλάση, που στα απαλά μάγουλα της κόρης νυχτερεύεις, δηλαδή ξενυχτάς, που σεριανά στις θάλασσες και των ξωμάχων τα κατόφλια κανείς δε σου γλιτώνει. Μη δε θνητός, μη δε αθάνατος. Φωλιάζεις στο κορμί και το μανίζεις. Το θυμώνει ο έρωτας στο κορμί. Έτσι γράφει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη του. Κάπως έτσι λοιπόν μάνισε και η Άννα και έγραψε τόσα όμορφα πράγματα μέσα στο βιβλίο της «Μέανδρος ο έρωτας». Και κάπως έτσι θα έρθει κοντά μας να μας απαγγείλει ποίηματα, αλλά και να μας δώσει τη δική της παρουσία η Μαρία Κιδωνάκη, η οποία είναι ηθοποιός, δημοσιογράφος, διακοσμήτρια. Δεν έχει σημασία, η ιδιότητα μένει. Και να πω ότι προηγουμένως θαυμάζαμε μαζί και τους πίνακες στη διπλανή αίθουσα της Έμας Πανκανίνη, όπου πραγματικά είναι το φως της ψυχής που βγαίνει μέσα από αυτή τη ζωγραφική και μας έχει επηρεάσει απόλυτα. Να την καλέσουμε λοιπόν και να έρθει εδώ. Η αίσθηση, μου είπες, αυτή και μόνο αυτή θα αλλάξει τον κόσμο. Και έγινες πάνω μου με όλα σου τα αισθητήρια όπλα να με κρουσέψεις, κουρσάρε του έρωτα. Κουρσάρε μιας νύχτας ατελεύτητης ευτυχίας. Κι εγώ αφέθηκα να με ληστεύεις. Μα σου πήρα ό,τι πιο ωραίο και δυνατό είχες πάνω σου. Σου πήρα και τον τελευταίο κραδασμό των παλμών σου, καθώς δινόμαστε σε έναν έρωτα αβάσταχτα μεγάλο, που δεν χωρούσε σε τόπο και χρόνο, μήτε στις δικές μας χορδές χωρούσε. Και οι αισθήσεις μας κατακτούσαν ένα κόσμο ολόκληρο. Εμείς, οι αυτοκράτορες των αισθήσεων, που οι δονεί σαν την πανοκρουσία μέσα στις καυτές φλέβες μας, να ακούνε ανέραστοι, δώσαμε τότε την υπόσχεση πως εδώ θα μείνουμε, να υπερασπιστούμε τούτα τα τείχη τα πανύψηλα που όλο και πιο πολύ ορθώνονται γύρω μας.
Μα ύστερα στο πρώτο φως της μέρας έφυγες και χάθηκες. Γιατί η αίσθηση μου είπες αλλάζει από τόπο σε τόπο, από ώρα σε ώρα. Ελεύθερα πράξη, δεν σε κακίζω. Εγώ κράτησα την αυτοκρατορία που μου έδωκες. Κι έχω ένα πλήθος να διδασεύσω, μονάχη μου. Ένα πλήθος απάνθρωπο που το μίσος το εκτοξεύει σαν πυρωμένα σπαθιά και με σπαθίζει. Μα δεν τους φοβούμε, μονάχα τους λυπούμε. Και εμένα μου φτάνει η αίσθηση της αυτοκρατορίας που έζησα κοντά σου και έγινα άνθρωπος. Ο έρωτας είναι με μία λέξη μέανδρος, περίπλοκος, ευθύς, ανηφορικός, με δύσκολα διαγώνια περάσματα, ελπιδοφόρα κατηφορικός ή ανησυχητικά ίσιος. Όμως ποτέ, μα ποτέ δεν μένει στάσιμος. Τρέχει σαν σταγόνα νερού, κυλά ανάμεσα στους φυσικούς διαδρόμους του νου, διακλαδίζεται μέσα από τους νευρώνες του εγκεφάλου σε όλη εκείνη την περιοχή που μεθοκοπά από την επιρροή του. Δικαίως ο Φρόιτ ονομάζει τον έρωτα ψυχαναγκαστικό παροξισμό και ο Γκέτε μιλά γι' αυτόν σε κάτι αναπόφευκτα πραγματικό. Τον ζούμε, λένε, δυνατά μόνο μία φορά. Μα ουσιαστικά ερωτευόμαστε καθημερινά. Ερωτευόμαστε τα χρώματα, τις συγκινήσεις, τα αρώματα, τα τοπία, τις γεύσεις, τις στιγμές. Είναι γύρω μας παντού. Δημιουργεί το πιο ισχυρό μαγνητικό πεδίο έλξης και απλά μας παρασύρει στη δίνη του, αθώα και ανυπεράσπιστα θύματά του. Μα και υποσυνείδητα δεινούς εξουσιαστές και χρήστες του. Εθιζόμαστε στη δύναμη που εμπεριέχει και ομορφαίνουμε με τη γλυκιά του επώδυνη θαλπορή, ενώ αποζητούμε συνεχώς την επιβεβαίωσή του μέσα από την αίσθηση της ίδιας της ζωής. Τι κι αν μας πληγώνει, μας απορρίπτει ή μας απογοητεύει. Η μαγνητική του γοητεία είναι τέτοια που όχι μόνο δεν τις αντιστεκόμαστε, αλλά συλλαμβάνουμε πολλές φορές τον εαυτό μας σε μόνιμη φάση αναζήτησής της. Πόλος έλξης για μας, μα και δεδαλώδης διαδρομή που ζει στο άπειρο. Δικαίως οι συνθέτες τον μελοποιούν, αφού πρώτα πάρουν στα χέρια τους με σεβασμό τους στίχους των τόσων ερωτευμένων ποιητών ανά τους αιώνες. Ένα ποίημα για τον έρωτα ακόμα θα ακούσουμε από τον Λορέντζο Πανί. Το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά, λένε. Ο Λορέντζο είναι γιος της Έμα Παγκανίνη και θα μας διαβάσει ερωτικό ποίημα στα αγγλικά, ο οποίος είναι βέβαια φοιτητής της ψυχολογίας. I was leaf in the wind, and I became a tree with eternal roots. I was a leaning reed in the ravine, and I became a cypress, a candle in the light. I was ashes of a lost hope. And I became flame, I burn, I don't die. I was a piece of ice, a dipole of the earth. And I became Krista, shine of your soul. I was dust in the wind, not worrying about where it would take me. I became stone, I became rock here, and here, as rock, I will remain. Ο Λορέντζο το είπε στα αγγλικά, τώρα θα το πούμε το ίδιο ποίημα στα ελληνικά και στα ιταλικά. Έτσι. Ήμουν ο φίλος στον άνεμο και έγινα δέντρο με ρίζες αιώνιες. Ero foglia ai capricci del vento e sono quercia dalle forti radici. Ήμουν καλάμι, γερτό στρεματιά και έγινα κυπαρίσι, λαμπάδα στο φως. Ero canna piegata dalla corrente e sono cipresso, colonna di luce. Ήμουν αστάχτη μια καμένη ελπίδα και έγινα φλόγα, καίω, δεν σβήνω. Ero cenere, speranza bruciata e sono fiamma che arde, perenne. Ήμουν κομμάτι του πάγου στους πόλους της γης και έγινα
το κρίσταλλο της ψυχής σου. Ero un pezzo di ghiaccio ai poli della terra e sono cristallo, bagliore della tua anima. Ήμουν σκόνη τ' αέρα κι όπου με πάει και έγινα πέτρα και έγινα βράχος εδώ και εδώ βράχος θα μείνω. Και εδώ βράχος θα μείνω. Έτσι θα μείνει εδώ η αίμα σαν βράχος. Σητία. Δεν φεύγει. Αλλά και όλοι εμείς που θέλουμε να είμαστε πάντα καλά. Θα γίνουμε εδώ βράχοι. Λίγα λόγια για τη ζωγράφο του βιβλίου και όλων των δημιουργημάτων της διπλανής αίθουσας Έμα Παγκανίνη. Κατάγεται από τη Γένοβα της Ιταλίας, όπου και μεγάλωσε. Είναι κόρη του Ραφαέλο Παγκανίνη, γνωστού Ιταλού ζωγράφου και αρχιτέκτονα. Από μικρή έμαθε να παρατηρεί τη φύση, τα ζώα, τον κόσμο, με αγάπη και πάθος ψυχής, δημιουργώντας έργα με ζωντάνια και ευαισθησία. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, σύνθεση και ανατομία σώματος, με τον καθηγητή Πάολο Λάουρη, καθώς και τεχνική και χρώμα με τον Νατσαρένο Μαλικόνι. Η ζωή της είναι αφιερωμένη στη ζωγραφική, στη μελέτη και τον πειραματισμό. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός γιού που μόλις γνωρίσατε πριν. Τα τελευταία 7 χρόνια ζει μόνιμα στη Σιτία της Κρήτης με τον σύζυγό της, εγκλιματισμένη στο περιβάλλον, στα ήθη και τις παραδόσεις του τόπου, πράγμα το οποίο διαπιστώνεται και στα έργα της. Τα σκίτσα του βιβλίου είναι ένας κύκλος γυμνών με κάρβουνο για σχέδιο στο χαρτί. Η Άννα Τακάκη, γνωστή στους περισσότερους πλέον από εμάς, με πολύ ωραίο τρόπο έχει δώσει μέσα από τα βιβλία της και τα ποίηματά της τις εμπειρίες της ζωής της, αλλά σε αυτό το βιβλίο ξεπέρασε τον ίδιο της τον εαυτό. Η Άννα Τακάκη γεννήθηκε στο χωριό Ζήρο Σιτίας. Ζει μόνιμα στη Σιτία της Κρήτης. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός γιου. Η σχέση της με τη λογοτεχνία, με την οποία ασχολείται εδώ και μια δεκαετία, είναι πλέον σχέση ζωής. Έχει ζήσει τη ζωή των ναυτικών ως συνοδός του συζύγου της πλοιάρχου του εμπορικού ναυτικού και τις εμπειρίες από τα ναυτικά ταξίδια έχει καταγράψει σε ποίηση ή διηγήματα. Χρονογραφήματα, ποίηματα και άρθρα της δημοσιεύονται σε πολλές τοπικές εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά. Ασχολείται επίσης με την καταγραφή της λαϊκής παράδοσης και ποίηματά της έχουν μελοποιηθεί από τον διεθνούς φήμης μουσουργό και πιανίστα Νίκο Αστρινίδη. Στίχοι και μαντινάδες της περιλαμβάνονται στο CD «Ριζοχάρακο» με τους μουσικούς Καλλιόπη Βασιλείου, Γιάννη Λεθιωτάκη και Νεκτάριο Μαρίνο. Είναι μέλος της Αφικτιονίας Ελληνισμού και του Πανεπιστημίου των Ωραίων. Και σήμερα παρουσιάζουμε εδώ το βιβλίο της «Μέανδρος, ο έρωτας». Αφού βέβαια δώσουμε ένα χειροκρότημα στους συζύγους των δύο κυρίων που βρίσκονται σήμερα εδώ, που είναι οι συνοδοιπόροι και οι ενδυναμωτές τους. Θα καλέσουμε τον κύριο Ζερβάκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας, να μας διαβάσει και εκείνος με τη σειρά του όποιο ποίημα επιθυμεί. Διονυσάδες, παλεύω με ένα κύμα πάθους κάθε φορά που δραπετεύω από τα νησιά του Διόνυσου. Θέλω να κόψω τα δεσμά που με κρατούν δεμένοι μαζί του. Θέλω να φύγω. Κάθε φορά που σκέφτομαι τη φυγή με πιάνει ρίγος. Γιατί ξέρω πως θα ξαναγυρίσω σύντομα. Ξέρω πως θα ξαναγυρίσω για να και φιλαντήσω στη γιορτή του, να πιω κρασί από τις χούφτες του και του χορού το αέτομα να φτάσω με την πιο μεγάλη ανάταση. Παλεύω με ένα κύμα πάθους κάθε φορά που θέλω να φύγω από τη Διονυσάδα της ευτυχίας, της επιθυμίας στο τοπίο. Πέρα από τον σάτυρο, πέρα από αυτόν τον σάτυρο που κατοικεί, πέρα από αυτόν τον γλεντζέ, τον μπότι που κρασί και θάλασσα αναμειγνύει, θείον κέρασμα στις συνωποσίες, άλλον δεν είδα τόσο ανοιχτοχέρι, τόσο καλόκαρδο, με το ψεύφρενο γέλιο του, αβάσαρμο στην ψυχή μου.
ήρθαν τα βαρβάκια από άλλη γη περιπλανόμενα, ανάσα να πάρουν από το δημιουσιακό θυμίωμα, απόσταγμα θυμαριού και δίκτα μου. Εδώ έμειναν, εδώ γέννησα τα αυγά τους, ώσπου οι βαρβακίνες σκότωσαν τους ετερόφιλους νεοσούς για επικείμενη αιμομιξία. Και εγώ πια δεν θα κόψω τα δεσμά μου από αυτό τον τόπο. Εδώ θα μείνω να εξηγήσω το μυστήριο. Είναι πράγματι μυστήριο αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μου. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επιλέξω ένα ποίημα τυχαία, έτσι για να δω πόσο η τύχη βοηθά τους τολμηρούς. Μικρέ μου ήρωα, ο χωρισμός ηρωικός όταν μπορούμε να τον βαστάξουμε. Βάστα γερά τις ασπίδες του χρόνου να φορώ τους ατσάλινους θώρακες. Δεν με πτωούν τα βέλη του καιρού. Στέκομαι όρθια στον ήλιο με δυο μάτια τόξα. Το ψάχνω μέσα από τα σύννεφα, το στοχεύω στην καρδιά και στον φέρνω στο καταχύμωνο πάνω στα δυο σου χέρια. Μα εσύ δε χαίρεσαι. Κι ούτε ηρωικά με ασπάζεσαι για αυτή μου την κατάκτηση. Μου λες, τον ήλιο δεν τον λαβώνουν οι ευαίσθητες ψυχές κι ούτε τον στοχεύουν τα τοξωτά μάτια που εκλιπαρούν το φως εξ ουρανού. Ο ήλιος είναι στις καρδιές μας, παντός τόπου, παντός καιρού. Μικρέ μου ήρωα, συνήκησε στο χρόνο με δυο φωτιές δόρατα από πανάρχαιο φως. Δεν σε λογχεύουν πια του χρόνου τα γυρίσματα κι ούτε τα κρίματα στέκονται αντάρτικα ενώπιόν σου. Τίποτα πια δεν είναι άδικο. Όλα συνυπάρχουν για ένα σκοπό. Με αυτό θα κλείσω αυτή την τοποθέτηση. Έχει κι άλλο το ποίημα, έχει κι άλλη συνέχεια, αλλά θα σας παροτρύνω να το διαβάσετε παίρνοντας το βιβλίο φυσικά στα χέρια σας. Και θα πούμε ότι όλα γίνονται για ένα σκοπό. Και επειδή αυτή η φράση μας ακολουθεί στη ζωή μας τυπικά, καλό θα είναι να τη συνειδητοποιήσουμε και μέσα μας, γιατί πραγματικά όλες οι συναντήσεις μας έχουν κάποιο λόγο και κάποιο σκοπό. Είτε είναι για εξάσκησή μας, είτε για εξέλιξή μας, είτε για δική μας πνευματική επιμόρφωση και κατάρτιση, είτε για να μας βοηθήσουν να πάμε παραπέρα, ό,τι και να είναι αυτό, κάποιος λόγος, κάποιος σκοπός θα υπάρχει. Αυτό είναι βέβαιο. Ο λόγος στην ποιήτρια, που μάλλον πρέπει να κλείσει την απόψινή βραδιά. Αγαπημένη μου, σου γράφω μέσα από τις στέρφες της ερήμου. Δεν θα το πιστέψεις. Ο ήλιος κατακόκκινος πάνω από το κεφάλι μου μου φέρει μια γρήγορη νοσταλγία. Πού να είναι άραγες εκείνες οι μαργαρίτες με τα άσπρα φτερά που μας σήκωναν στον γαλάζιο ουρανό της πατρίδας μας? Και εκείνο το ροζ χελιδονάκι που γεννήθηκε στο ακροκέραμο του σπιτιού μας κρατώντας την άνοιξη στο μικρό του ράμφος. Αλήθεια, πέταξε. Εδώ, μηδένα φύλλο πράσινο. Μήτε πουλιού φτερό στον αέρα δεν βρίσκω να λαφρώσω τις πεθύμιες μου. Κι ούτε μια πανδεσία χρωμάτων στον ορίζοντα δεν ασπάζονται τα ξερά μου χείλη. Μονάχα το κόκκινο της φωτιάς μου καίει κτρά τα δάκτυλα. Μου καίει τις λέξεις που σου γράφω. Κόκκινες λόγχες με καρφώνουν στα γυμνά μου πόδια και φτάνουν μέχρι τους μυρούς μου. Μην τρομάξεις, δεν πήρα ακόμη φωτιά. Γιατί σβήνω τις πεθύμιες μου με το όνομά σου. Σε φωνάζω κάθε μέρα, αγάπη, μ' ακούς? Κανείς δεν ακούει εδώ. Εδώ είναι έρημος. Αν εσύ, αγαπημένη, ακούσεις, είναι επειδή συμπονάς τη μονιά μου στα καρπαχώματα. Μη μου γράψεις. Σε φιλώ με χίλια στόματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαχαιριά της αγάπης το ψεύτικο φιλί. Το κύβδιλο χάδι ύψωσε έναν σταυρό ως τις κορυφές του ουρανού. Σταύρωσέ με, αξίζω να αναστηθώ. Χωρίς σταύρωση, πια σαν άσταση λάβαρο σηκώνει θριαμβευτικά την οδύνη μου. Αγγέλων αγγελούια τα μεγάλα σου λόγια, ακόμη κι αν της αμαρτίας ελοχεύουν το μυστικό άγγιγμα. Πιστεύω εις έναν Θεό
που με στέρνισε με πίστη να ελπίζω στην αθωότητά μου, μέσα από την πλάνη των γενναίων εθισμών σου, άπλωσα γιγαντιαία δύναμη. Δύναμη το αδύναμο να ορθώσω σώμα μου, εξαγνισμένο από μιαν ανάσταση ψυχής. Απάλευτα κολάσμιο με κοίμησε απόψε το σούρουπο, για να ξυπνήσω σε μια αγκαλιά από φως. Αν δεν υπήρχε η κόλαση, δεν θα είχα ετούτο τον παράδεισο. Άσε με τώρα, δεν σε χρειάζομαι. Όρθια και πασιχαρής θα σε γνωμονώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίνα Κριτσουτάκη, γιατί πολλοί μπορεί να γνωρίζουν, να πω ότι είναι δημοσιογράφος επί χρόνια. Στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση τη Σιτιακή έχει κάνει πολλές εκπομπές παλαιότερα. Και στο ραδιόφωνο συνέχεια κάνει ραδιόφωνο, αλλά και τώρα δουλεύει στη ΔΟΚΑΣ. Έτσι, Μαρίνα, η ίδια είναι ποιήτρια, συγγραφέας, γράφει. Όπως βλέπετε, φαίνεται αυτό άλλωστε. Εντάξει, Μαρίνα, μου σε ευχαριστώ που ήρθες και με τίμησες και απάγγελες και μου είπες και όλα αυτά τα ωραία λόγια. Είναι κάποιες ώρες της νύχτας που η ψυχή αγιάζει. Διάβλος του σύμπαντου, το θείο χάος ιεραρχεί. Και εκεί εξαλείφει τα βάρη μου. Κοιτάω πάνω στην οροφή, διαπερνώ τείχους και νεφελώματα. Φτάνω στον άστρο της κορονάτης κορφές. Φεύγω. Αλλά μέσα μου βρίσκομαι. Μέσα μου υπάρχω, ζω, ταξιδεύω. Είμαι εδώ. Ποτέ άλλοτε δεν υπάρχω τόσο βαθιά μέσα μου, όσο ετούτε στις ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Η Αγία Ψυχή μου τότε έρχεται σε συνουσία με τον αμαρτωλό νου μου, σαν ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μια παραζάλι, μια έκσταση, μια ειδονή με αφήνει ξάγρυπνη. Δεν θέλω να κλείσω τα μάτια. Είναι τούτο το παράτερο ένωμα που με ολοκληρώνει. Με κάνει να είμαι εγώ αυτούσια και αυτόνομη, να είμαι η μία και η πολλή μαζί. Τότε ανακαλύπτω τη γέννα μου, το θάνατό μου και ενδιάμεσα τη μάγισσα ζωή. Dopo la mezzanotte. Ci sono ore nel mezzo della notte in cui beata è l'anima. Nella mente comanda caos, Dio dell'universo. I pensieri si dissolvono. Il mio sguardo rivolto al soffitto penetra muri e nebbie. Raggiunge le stelle, i picchi delle più alte vette e fuggo, ma dentro sono io. Esisto dentro di me, io vivo, viaggio, sono qui. Mai prima il mio io è esistito così, in profondità, dentro di me. Mai come nelle ore dopo la mezzanotte. La mia anima santa si unisce alla mia mente perduta, come in Edipo ama. Uno stordimento, un'estasi mi lasciano insonne. Non voglio chiudere gli occhi. Questa unione mi completa, fa di me un mondo, un divino universo, e sono uno e tanti insieme. Ed è così che scopro che tra nascere e morire, nel mezzo, magicamente, si cela la vita. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έμα Παγκανίνη για την απαγγελία του ποίηματος. Πραγματικά μίλησε στις καρδιές μας και να πούμε ότι έχουμε πολλά κοινά, γιατί έχουμε ρίζες ελληνικές λέξεις με ρίζες αρχαίες ελληνικές και ιταλικά με αρχαίες λατινικές ρίζες. Οπότε και εκεί έχουμε κοινές καταβολές. Θα έλεγα λοιπόν, με μια έμπνευση της τελευταίας στιγμής, να κλείσουμε τα ποίηματα των παιδιών, που ήταν τόσο ωραία η δροσιά και η επαγγελία που μας έδωσαν στην αρχή. I was leaf in the wind, and I became tree with eternal roots. I was a leaning reed in the ravine, and I became cypress, a candle in the light. I was ashes of a lost hope, and I became flame, I burn, I don't die. I was a piece of ice,
at the pearl of the earth, and I became crystal, shine of your soul. I was dust in the wind, not worrying about where it would take me. But I became stone, I became rock, here, and here, as rock, I will remain. Calling the Muse. Oh, noble Muse, fairy of the lilies and the sprouts, ruminant dryad in the forest of my soul. Wander me in Nazar cities, sail me in snow villages, throw me on mountain tops and seas, with your sweet saline wind, divine taste of my crispy words. Leave me to the endearment of Orpheus, to come out as Venus from the crystal waters, holy communion from Medusa's hands. Oh, Muse of the sweet life, you powerful Erato, traveler of the heart. Travel me to your difficult meanders, leave me at the orchard of love, to plant the seed of prudence, put the minotaurs to sleep, so that my spirit isn't get scared in the interest in the entrance's passageways. Treat me to baking nectar, to exhilarate my desires. Wake up, Muse, my goddess. Awaken the judgment of love in me, to awaken Erotokritos to sing for his Aretusa, with the violin, with the lute, while my shattered thoughts are dancing. Επίκληση στη Μούσα. Ω εσύ, Μούσα, τρισεύγενη, νεράιδα των κρίνων και των οδαμών, δριάδα στοχαστική, στους δρυμούς της ψυχής μου, σεριάνισέ με σε πολιτείες γαλάζιες, σε χωριά απάλευκα, αρμένισέ με, σε βουνοκορφές, σε πελάι ρίξε με, με τα αέρι σου το γλυκαλμύρωτο, θεσπέσια γεύση τραγανά μου λόγια. Στου Ορφέα άφησέ με τις τοπίες, να βγω Αφροδίτη από τα κρυστάλλινα νερά. Ω Μούσα της γλυκιάς ζωής, πανδύναμη εσύ της καρδιάς, Ερατό, ταξιδεύτρα. Ταξίδεψέ με στους δύσκολους μεάνδρους σου, στου Έροντα άφησέ με το περβόλι, να σπείρω το σίτο της σοφροσύνης. Κοίμησε τους Μινόταυρους, στους δεδαλώδεις δρόμους, μη σκεχτεί το πνεύμα μου. Κέρναμε νέκταρ διονυσιακό, τους πόθους μου να κεφυλαντίζω. Ξύπνα όμως, αθεά μου, ξύπνα μου του έρωτα την κρίση, τους ερωτόκριτους να φυπνήσω, να τραγουδούν για τις αρετούσες τους. Με ένα βιολί, με ένα αλαγούτο, και οι σάτυροι λογισμοί μου να χορεύουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτείτε να κάνετε κάτι για αυτά τα δύο παιδιά με τις υπέροχες επαγγελίες τους, σε ένα CD ίσως αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ. Να πούμε ότι τελικά ο έρωτας είναι μέανδρος, γιατί μέανδρος είναι και ολόκληρη η ζωή μας και μέανδρος είναι αυτό το όμορφο σήμα που έχουμε σε όλα τα αγγεία και σε όλες τις αρχαίες τοιχογραφίες, όπου βλέπουμε το σχέδιο αυτό να επαναλαμβάνεται ανά τους αιώνες και σε κεντητά των μαμάδων και των γιαγιάδων και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και αν θέλετε να το καταλάβετε περισσότερο, μπορείτε να δείτε το βιβλίο που το περιγράφει η Άννα πάρα πολύ ωραία μέσα σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.